Ρούντολφ, ο τάρανδος με την κόκκινη μύτη. Μια φορά και έναν καιρό, κάπου στο βόρειο πόλο, ζούσε ο Άγιος Βασίλης. Δεν έμεινε μόνος του φυσικά, αλλά παρέα με τις γάτες του, τους ταράνδους του αλλά και τα αγαπημένα του ξωτικά. Όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Στο σπίτι των ξωτικών, οι μηχανές δεν σταματούν να δουλεύουν καθόλου. Πάμε καλά μου ξωτικά. Έχουμε λίγες μέρες μόνο για να γεμίσουμε με δώρα και χαρά όλα τα παιδιά του κόσμου. Στο ταχυδρομείο του χωριού έχουν καταφθάσει χιλιάδες γράμματα από παιδιά που ζητούν τα δώρα που θέλουν. Ο Άγιος Βασίλης και οι τάρανδοί του διαβάζουν προσεκτικά όλες τους τις επιθυμίες. Ενώ ελέγχουν και τις λίστες με τα καλά αλλά και τα άτακτα παιδιά. Στο χωριό του Άγιου Βασίλη ζούσε και ένας μικρούλης τάρανδος που διέφερε από τους υπόλοιπους, καθώς είχε μία μεγάλη κόκκινη μύτη. Το όνομά του ήταν Ρούντολφ. Η μύτη του αυτή, εκτός από κόκκινη και μεγάλη, ήταν πάρα πολύ φωτεινή και πολλές φορές έλαμπε πολύ δυνατά. Οι υπόλοιποι τάρανδοι τον κορόιδευαν για αυτή του την ιδιαιτερότητα, χωρίς να σκέφτονται πως το στεναχωρούν. Έχετε δει τη μεγάλη κόκκινη μύτη έχει ο Ρούντολφ, δεν είναι πολύ αστεία? Ο καημένος ο Ρούντολφ δεν είχε φίλους και ήταν πολύ λυπημένος. Όταν οι υπόλοιποι τάρανδοι έπαιζαν κρυφτό, δεν ήθελαν τον Ρούντολφ, καθώς η μύτη του ήταν τόσο φωτεινή που δεν μπορούσε να κρυφτεί. Μία μέρα ο Άγιος Βασίλης έβαλε μία ταμπέλα και κάλεσε όλους τους ταράνδους για να διαλέξει ποιοι θα οδηγήσουν το έλκυθρό του στο μεγάλο του ταξίδι. Για τους ταράνδους είναι μεγάλη τιμή να οδηγήσουν το έλκυθρο. Ενθουσιασμένοι είδαν την ταμπέλα και πήγαν στη συνάντηση. Όλοι, εκτός από το Ρούντολφ. Εκείνος προτίμησε να μην πάει και να μείνει σπίτι, καθώς δεν πίστευε πως ο Άγιος Βασίλης θα τον επέλεγε με αυτή την κόκκινη φωτεινή μύτη. Επέλεξε τους πιο δυνατούς και ικανούς ταράνδους για να οδηγήσουν το έλκυθρό του. «Εσείς, καλοί μου τάρανδοι, θα οδηγήσετε το έλκυθρό μου φέτος, για να πάμε τα δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου». Όσοι τάρανδοι δεν είχαν επιλεγεί να οδηγήσουν το έλκυθρό, θα έκαναν άλλες δουλειές που τους ανέθεσε ο Άγιος. Ο μόνος που δεν θα βοηθούσε ήταν ο Ρούντολφ, που δεν είχε πάει στη συνάντηση. Ενώ όλοι συμμετείχαν στις ετοιμασίες για το ταξίδι του Άι Βασίλη, εκείνος απλά κοιτούσε από το παράθυρο. Ήταν πραγματικά πολύ λυπημένος. «Μακάρι να μπορούσα κι εγώ να βοηθήσω σε κάτι. Θέλω τόσο πολύ να φανώ χρήσιμος».
Όταν έφτασε η παραμονή της πρωτοχρονιάς, όλα ήταν έτοιμα. Ο Άγιος Βασίλης είχε φορέσει τη στολή του, το έλκυθρο ήταν γεμάτο δώρα και οι τάρανδοι είχαν ετοιμαστεί για το μεγάλο ταξίδι. «Πήγαινε στο παρατηρητήριο να δεις τον καιρό, μήπως χιονίζει πολύ?» «Μάλιστα, Άγιε μου Βασίλη, πάω αμέσως!» Ο τάρανδος ανέβηκε ψηλά στο βουνό και κοίταξε μακριά με τα κιάγια του. Αυτό που είδε όμως δεν του άρεσε καθόλου. Η ομίχλη ήταν πολύ πυκνή και θα ήταν αδύνατο να βλέπουν οι τάρανδοι. Τρέχοντας πήγε να πει τα νέα στον Άγιο Βασίλη. Άγιε μου Βασίλη, η ομίχλη έχει σκεπάσει όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά αδύνατο να ταξιδέψουμε. Ω, αυτό δεν μου έχει τύχει ποτέ. Τι θα κάνουμε τώρα? Πρέπει να βρούμε μία λύση άμεσα. Δεν μπορεί να καθυστερήσει το ταξίδι. Τα παιδιά μας περιμένουν. Προβληματισμένος ο Άγιος Βασίλης πλησίασε στο παράθυρο για να δει και ο ίδιος τον καιρό. Μες στην πυκνή ομίχλη είδε ένα δυνατό κόκκινο φως να φέγγει από μακριά. Αμέσως έτρεξε στο δάσος να δει από πού έρχεται αυτό το φως. Όταν πλησίασε, έκπληκτος είδε το Ρούντολφ να κάθεται μόνος του. «Ρούντολφ, νομίζω η βοήθειά σου θα μας είναι πολύ χρήσιμη. Θα έρθεις μαζί μας στο ταξίδι και θα φωτίζεις το δρόμο μας με τη μύτη σου». «Αλήθεια, θα με πάρετε μαζί σας? Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ». «Μην αγχώνεσαι μικρέ μου. Θα τα πας μια χαρά. Πάμε μέσα, γιατί σε λίγο ξεκινάμε. Δεν θέλω να λερώσω τη στολή μου. Πράγματι, σε λίγη ώρα όλοι ήταν έτοιμοι. Το έλκυθρο γεμάτο δώρα. Οι τάρανδοι ήταν πανέτοιμοι για το μεγάλο τους ταξίδι. Ο Άγιος Βασίλης είχε καθίσει στη θέση του. Και φυσικά ο Ρούντολφ στεκόταν πρώτος για να φωτίσει το δρόμο. Μετά από λίγο οι τάρανδοι άρχισαν να τρέχουν. Και το έλκυθρο χάθηκε στα σύννεφα. Η κόκκινη φωτεινή μύτη του Ρούντολφ τους βοήθησε να βλέπουν μέσα στην ομίχλη και τους οδήγησε με ασφάλεια πάνω από τα σπίτια όλων των παιδιών του κόσμου. Χάρη στο Ρούντολφ, εκείνο το πρωί της πρωτοχρονιάς, όλα τα παιδιά ξύπνησαν και χαρούμενα βρήκαν τα δώρα τους κάτω από το δέντρο. Όταν επέστρεψαν στο Βόρειο Πόλο, οι τάρανδοι ζητοκράβγαζαν για το Ρούντολφ και τη φωτεινή κόκκινη μύτη του, που τους βοήθησε να μεταφέρουν τα δώρα για ακόμη μια χρονιά. «Μπράβο, Ρούντολφ! Από εδώ και πέρα, πάντα εσύ θα οδηγείς το έλκυθρό μου!»
Ο Ρούντολφ πια όχι μόνο δεν τρεπόταν που ήταν διαφορετικός, αλλά είχε καταλάβει ότι αυτό τον έκανε ξεχωριστό. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο Ρούντολφ κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς οδηγεί το έλκυθρο του Άι Βασίλη πάνω από όλο τον κόσμο.